Ανήλικοι εγγονοί του Ανδρώνικου πρώτου Κομνηνού, ο Αλέξιος και Δαβίδ, εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη μετά την δολοφονία του παππού τους και βρήκαν καταφύγιο κοντά στη θεία τους, την βασίλισσα των Ιβύρων Θαμάρ. Ο Αλέξιος Κομνηνός σε ηλικία 22 ετών είναι επικεφαλής μιας στρατιωτικής δύναμης την οποία δημιούργησε με την βοήθεια της θείας του Θαμάρ στην κοιλάδα του Φάση στην Κολχίδα. Τον Απρίλιο του 1204 ο Αλέξιος και ο αδελφός του Δαβίδ κατέλαβαν την τραπεζούντα δίχως να προβάλλει καμία αντίσταση και όλα τα κάστρα στα γύρω βουνά πριν ακόμα πέσει η Κωνσταντινούπολη στους Λατίνους. Ο επίσημος αυτοκρατορικός τίτλος των μεγάλων Κομνηνών ήταν «Πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περάτειας». Η διοικητική οργάνωση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας βασίζονταν σε βυζαντινά πρότυπα. Το πολίτευμα του κράτους της Τραπεζούντας ήταν απολυταρχικό και οι αυτοκράτορες μέλη της δυναστείας των Μεγάλων Κομνηνών ήταν απόλυτοι μονάρχες, επικεφαλής της διοίκησης, αρχηγοί του στρατού και ανώτατοι δικαστές. Όλοι οι πολίτες της αυτοκρατορίας μπορούσαν να αναδειχθούν σε οποιοδήποτε αξίωμα με την προϋπόθεση ότι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Το κύριο μέλημα των αυτοκρατόρων ήταν η εξασφάλιση της ελεύθερης επικοινωνίας του εμπορίου με προσπάθεια την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους και την υποστήριξη του οικονομικού δυναμικού της χώρας. Στην Τραπεζούντα καταφθάνουν τα καραβάνια από Ινδία, Περσία και Μέση Ανατολή, όπου φορτώνονται στα καράβια από Γενοάτες και Βενετούς και κατευθύνονται στην Δυτική Ευρώπη. Οι Κομνηνοί ήταν στην καταγωγή τους Πόντιοι από την Κασταμονή και η μακροβιότερη δυναστεία του μεσαιωνικού ελληνισμού, οι οποίοι κυριάρχησαν επί 257 χρόνια, όπως επισημαίνει ο καρδινάλιος Βυσαρίων. Τη μεγάλη διάρκεια της ύπαρξής της τη χρωστούσε το κράτος των Μεγαλοκομνηνών κατά κύριο λόγο στη φυσική θέση του εδάφους. Ο Αλέξιος ο πρώτος Μέγας Κομνηνός αυτοκράτορας της Τραπεζούντας γεννήθηκε το 1182 στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ Κομνηνού και της Ρουσουντάντ, κόρη του Γεώργιου III της Γεωργίας. Ήταν εγγονός του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρώνικου I που εκθρονίστηκε και φωνεύθηκε το 1185. Ο Μανουήλ είχε δύο παιδιά, τους Κέσαρες Αλέξιο και Δαβίδ. Η μητέρα τους Ρουσουντάντ διέφυγε από την Κωνσταντινούπολη είτε πήγε στη Γεωργία είτε στις νότιες ακτές του Εύξηνου Πόντου.
Η οικογένεια των Κομνηνών ήταν δημοφιλή στα παράλια του Εύξηνου Πόντου, από τα οποία προέρχονταν. Το 1182 ο παππούς τους Ανδρόνικος είχε φρούριο στο Ηναίον μεταξύ Τραπεζούντας και Σινόπης. Η Κασταμονή θεωρείται προγονικό κάστρο των Κομνηνών. Ενδεχομένως το όνομα Κασταμόν αποτελεί παραφορά του τοπονύμιου Κάστρα Κομνηνών. Ένα μήνα πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους της 4ης Σταυροφορίας, τον Απρίλιο του 1204, οι αδελφοί Αλέξιος ηλικίας 22 ετών και Δαβίδ κατέλαβαν την Τραπεζούντα στις 13 Απριλίου χωρίς αντίσταση από τον κυβερνήτη Δούκα Νικηφόρο Παλαιολόγο και όλα τα οχυρά στα γύρω βουνά. Με την βοήθεια στρατιωτικής δύναμης που τους είχε διαθέσει η θεία τους, η βασίλισσα Θαμάρ της Γεωργίας. Από την Σινόπη συνεχίζει ο Δαβίδ με ένα τμήμα του Κολχικού στρατού την Νικηφόρα προέλασή του μέχρι την Νικομίδια στην Προποντίδα. Εκεί ο νεαρός στρατηγός του Συναδεινός συνελήφθη εχμάλωτος από τον ικανό Λάσκαρη. Έκτοτε ο Δαβίδ υποχρεώθηκε να αποδεχθεί ότι δυτικό όριο της αυτοκρατορίας του ήταν η Ηράκλεια. Οι δύο Κομνηνοί διαίρεσαν τον Πόντο σε δύο τμήματα. Ο Αλέξιος κυριαρχούσε στο Ανατολικό Πόντο, Σινόπη Τραπεζούντα και ο Δαβίδ στο Δυτικό Πόντο, Άμαστρη, Ηράκλεια και την Παφλαγωνία. Το νέο κράτος εκτείνονταν από την Ηράκλεια δυτικά μέχρι την Τραπεζούντα και ανατολικά μέχρι την Σωτηρούπολη, στα Γεωργιανά σύνορα και προς τον νότο 70 χιλιόμετρα από τις ακτές του Εύξηνου Πόντου. Το παλιό θέμα της Χέρσονος που ονομάστηκε Περάτια, δηλαδή χώρα πέρα από την θάλασσα, κατέστη υποτελής την Τραπεζούντα ως εξωτερική επαρχία. Ο Καϊκουσρώης ο πρώτος, σουλτάνος του Ικονίου, πολιόρκησε την Τραπεζούντα το 1206, χωρίς επιτυχία. Το 1214 ο αυτοκράτορας της Τραπεζούντας δέχθηκε επίθεση από τους Σελτζούκους, όπου πολιόρκησαν την Σινόπη. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος οδήγησε έναν στρατό για να σπάσει την πολιορκία, αλλά ιτήθηκε και εχμαλωτίστηκε. Η Σινόπη υποστηρίζονταν από τον Δαβίδ, που κατά την διάρκεια της πολιορκίας σκοτώθηκε ο Δαβίδ υπό την παρουσία του εχμάλωτου Αλέξιου. Η Σινόπη κατελήφθηκε την 1η Νοεμβρίου το 1214. Μετά από αυτά τα θλιβερά γεγονότα, ο Αλέξιος αναγκάζεται να γίνει υποτελής για να ξαναβρει την ελευθερία του και να διαθέτει άντρες για θητεία στον στρατό του Σουλτάνου. Η απώλεια της Σινόπης μετακόμισε τα δυτικά σύνορα της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στους ποταμούς Ήριδα και Θερμόδοντα. Ο Αλέξιος νυμφεύθηκε την Τραπεζούντια ευγενή Θεοδόρα Αξουτσίνα. Απέκτησαν δύο γιους, τους μελλοντικούς αυτοκράτορες Ιωάννη I και Μανουήλ I και μία κόρη, την σύζυγο του επίσης μελλοντικού αυτοκράτορα Ανδρόνικου I. Την ονομασία Μεγάλη Κομνηνή την χρησιμοποιούσαν για να θυμίζουν την αυτοκρατορική τους καταγωγή, αλλά και τα νόμιμα δικαιώματά τους στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Το απόλεμο πνεύμα του πληθυσμού των ελληνικών ακτών του Πόντου υποχρέωσε από πολύ νωρίς τους ηγέμονες της Τραπεζούντας να προσλαμβάνουν μισθοφόρους τοξότες από την Παφλαγωνία και υπείς από την παλιά Κολχίδα και Ιβηρία. Το υπηκό του αυτοκρατορικού στρατού ήταν περιορισμένο σε δύναμη, αφού ένα καλό άλογο άξιζε περισσότερο από έναν δούλο. Γενικά η αυτοκρατορία ήταν μία δύναμη δεύτερης κατηγορίας της εποχής εκείνης. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας είχε πάψει να είναι μία κατακτητική δύναμη μετά τον θάνατο του Δαβίδ. Συντηρούσε σε περίοδο ειρήνης μόνο μία φρουρά από 3.000 μισθοφόρους γεωργιανούς, επιδιώκοντας να είναι σε αρμονία με τους γείτονες.
Ένα από τα λαμπρά έργα του Αλέξιου ήταν το χτίσιμο του ναού Αγίου Ευγενίου Πολιούχου Τραπεζούντας. Ο Αλέξιος αποσύρθηκε στην Τραπεζούντα από όπου κυβέρνησε την χώρα του. Πέθανε την 1η Φεβρουαρίου το 1222 σε ηλικία 40 ετών στο παλάτι της Τραπεζούντας. Τον διαδέχθηκε όχι ο μεγαλύτερος γιος του Ιωάννης, αλλά ο γαμπρός του Ανδρόνικος πρώτος, σύζυγος της κόρης του. Όταν πέθανε ο Αλέξιος τον Φεβρουάριο του 1222, οι δύο γιοι του ήταν ακόμα ανήλικοι, αργότερα αυτοκράτορες Ιωάννης και Μανουήλ. Γι' αυτό ανέλαβε τον θρόνο ο γαμπρός του από θυγατέρα, Ανδρόνικος πρώτος Γίδων ή Γίδος, και στέφεται ως πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περάτειας. Ίσως πρόκειται για τον ίδιο Ανδρόνικο Γίδο που υπηρέτησε ως στρατηγός στον στρατό του Θεόδωρου Λάσκαρη. Όπως και ο προκάτοχός του Αλέξιος, έτσι και ο Ανδρόνικος συγκρούστηκε πολύ με τους γείτονες του κράτους του, ιδιαίτερα με τον Σελτζούκο Σουλτάνο του Ικόνιου, ο οποίος και πολιόρκησε την Τραπεζούντα. Στο δεύτερο έτος της διακυβέρνησης του κράτους από τον Ανδρόνικο Γίδωνα, υπογράφεται το 1223 Συμφωνία Φιλίας με τον Σουλτάνο Μελίκ του Ικόνιου, να μην πολεμήσουν ποτέ ο ένας εναντίον του άλλου και οι χώρες τους να είναι σε αμοιβαία ειρήνη και να αφήσουν ελεύθερους τους κατοίκους των συνοριακών καστρών. Από ανόητη ενέργεια του Αρμένιου διοικητή της Συνόπης Ραΐς Χατούμ, ο οποίος ήταν υπήκοος του Σουλτάνου, παραβιάστηκε η συμφωνία και ακολούθησαν εχθροπραξίες μεταξύ του Σουλτάνου εναντίον του Ανδρόνικου από το εξής περιστατικό. Ένα μεταφορικό καράβι γεμάτο κρατικά χρήματα από την Χέρσονα και την γειτονική περιφέρεια της Γοτθίας μαζί με τον αρμόδιο για τους φόρους, τον άρχοντα Αλέξιο και άλλους επιφανείς χερσονίτες πλέει προς την Τραπεζούντα για την παράδοση του ετήσιου φόρου υποτέλειας στον Ανδρόνικο Γίδο. Λόγω θαλασσοταραχής το καράβι παρασύρθηκε προς τη Σινόπη και ο Ραΐς το ελεηλάτησε και κράτησε όλο το πλήρωμα εχμάλωτο. Στη συνέχεια στέλνει πολεμικά πλοία στην Χέρσονα και ελεηλατεί την πόλη και την γύρω περιοχή. Όταν τα νέα έφτασαν στην Τραπεζούντα για τις ζημίες που έγιναν, ο Ανδρόνικος εξοργισμένος συγκροτεί το τραπεζουντιακό στόλο και ανυποψίαστα αποβιβάζεται στην Καρούσα και ξεκινά να ελεηλατεί όλη την περιοχή τριγύρω μέχρι τις πύλες του εμπορίου. Ευνηδιάζουν τα καράβια στο λιμάνι, καταστρέφουν ένα μέρος από αυτά και παίρνουν εχμαλώτους τα πληρώματά τους. Οι διοικητές των καραβιών έστειλαν λοιπόν ειρηνευτική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση με τους τραπεζούντιους. Μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις πέτυχαν την επιστροφή των φοροεισπρακτόρων, το καράβι με όλο το φορτίο και τα διάφορα λάφυρα που άρπαξαν από την περιοχή του Χέρσου, ενώ ως αντάλλαγμα άφησαν ελεύθερους τους εχμαλώτους από την περιοχή της Καρούσας. Όταν ο Σουλτάνος Μελίκ πληροφορήθηκε για τα γεγονότα, κατευθύνθηκε χωρίς χρονοτριβή προς την Μελιτίνη και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Θεοδοσιούπολη, όπου συγκέντρωσε τον στρατό του και προχώρησε με ταχύ ρυθμό μέχρι την Κελτσινή. Μόλις μαθαίνει ο Ανδρόνικος για την άφιξη του εχθρικού στρατού, συγκέντρωσε τον στρατό του και προχώρησε προς τον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος κατευθύνεται ανάμεσα από την Παϊπούρτ και την Ζεϊλούσα έως τα στενά του Κουτούκιου, όπου και στείνει τις σκηνές του. Ο Ανδρόνικος παίρνει 500 υπείς οπλισμένους με τόξια και ασπίδες και κατέλαβε την θέση στην Λαύρα, στο ασφαλές φρούριο και συνέχισε έως το χωριό Βερένια. Όταν πληροφορήθηκε
την υπεροχή του Μελίκ εγκατέλειψε την θέση του και ακολούθησαν τον δρόμο της επιστροφής για την Τραπεζούντα. Οι εμπροστοφυλακοί με δύναμη 2.000 ανδρών του Μελίκ κατάλαβαν ότι ο Ανδρόνικος κατευθύνονταν στον ίδιο δρόμο. Πήραν λοιπόν κατά πόδι και τους φτάσανε στην πεδιάδα καθώς σκάλπαζαν. Εκεί ορμούν οι Τραπεζούντιοι με δόρατα και ασπίδες στη μάχη. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Άλλοι έπεφταν στο ποτάμι, άλλοι έμειναν εκεί και άλλοι σκορπίζονταν στην γύρω περιοχή. Καθώς ο Σουλτάνος έμαθε για την ήττα της εμπροστοφυλακής του, κινήθηκε γρήγορα για να επιτεθεί τους Τραπεζούντιους. Βλέποντας ο Αυτοκράτορας την υπεροχή του εχθρού, ανεβαίνει στο ύψωμα στο Σαχνόι και από εκεί πήγε στο Φρούριο Λαύρα και συνεχίζει για την Τραπεζούντα. Ο στρατός του Σουλτάνου συνέχισε προς την Τραπεζούντα και έστησε τις σκηνές του κυκλικά έξω από τα τείχη κοντά στην Μονή του Αγίου Ευγενίου. Τα τείχη της Τραπεζούντας ήταν απόρθητα, αλλά όχι αρκετά ευρύχωρα για τον λαό και το στρατό που κλείστηκαν μέσα στην πόλη. Γιατί ακόμη το τείχος δεν ήταν χτισμένο έως την θάλασσα, το οποίο το έχτισε αργότερα εκ θεμελίων ο Μέγα Κομνηνός Αλέξιος ο Δεύτερος, δυσέγγονος του πρώτου μεγάλου Κομνηνού Αλέξιου. Μερικές ημέρες αργότερα ο Σουλτάνος, καβάλα στο άλογό του, κάνει τον γύρο της πόλης για να διαπιστώσει τη δυσκολία της επίθεσης, ενώ συνεχώς βάλλονταν από βέλη. Διέταξε να προετοιμάσουν την έφοδο από το σημείο του Αγίου Ευστρατίου, της άνωθεν λεωφόρου του Φρουρίου. Η μάχη ήταν σκληρή και επίμονη. Εν τέλει οπισθοχώρησαν οι Τούρκοι με σοβαρές απώλειες. Μετακινούνται και στρατοπεδεύουν στην παραθαλάσσια πύλη, γιατί εκεί το έδαφος είναι ομαλό, όπου μπορούσαν εύκολα να σκαρφαλώσουν στα τείχη. Οι σάλμπικες σήμαιναν επίθεση και οι άπιστοι υψώνουν όλοι μαζί τις κραυγές τους. Στις αλλεπάλληλες επιθέσεις του εχθρού, ο Αυτοκράτορας παρατηρεί ατολμία και απροθυμία. Έτσι διέταξε να ανοίξουν τις αγίας δυνάμεως τις πύλες και υποστηριζόμενος από τα τείχη πάνω κάνει μαζί με τον αρχηγό του στρατού και το υπηκό μία επιθετική έξοδο. Η έφοδος είναι ορμητική και τολμηρή. Οι βάρβαροι δεν μπορούν να τους σταματήσουν και τρέπονται σε φυγή. Ένα τσούρμο προς τις σκηνές του στρατοπέδου. Οι Τραπεζούντιοι σκότωσαν αρκετούς και κατέλαβαν τον καταβλισμό τους με όλους τους θησαυρούς που είχαν. Ο Σουλτάνος και οι στρατηγοί του τρομοκρατήθηκαν. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο Ραΐς Χετούμ, άρχοντας της Σινόπης, ο οποίος πρώτος καταπάτησε την Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ Σουλτάνου και Γίδων. Μόλις όμως μπήκε σε κίνηση όλο το στράτευμα των βαρβάρων, τότε ο Αυτοκράτορας αποσύρθηκε από το ριάκι του Αγίου Γεωργίου και πέρασε από την θέση τριών καριδιών και μπήκε μέσα στην πόλη. Την άλλη ημέρα ο στρατός του Μελίκ μούγκριζε με ζωώδη αγριότητα κατά της πόλεως. Φαινόταν πως ήταν η γης και πέφτει ο ουρανός. Ήταν ένα φοβερό θέαμα και όπως ήταν συνηθισμένο στις επιθέσεις, έφταναν σαν χιονοστιβάδες στα βέλη και τα ακόντια και από τους καταπέλτες εξφενδονίζονταν λύθη κατά της πόλεως, έτσι ώστε να μην μπορούν να αντισταθούν οι υπερασπιστές της μέχρι να εξασθενήσει η επιθετικότητά τους και τα βέλη δεν έβρισκαν τον στόχο τους. Ο στρατός ξεχύθηκε ευνηδιαστικά έξω από τα τείχη. Μπροστά μαζί με τους κατοίκους πέρασαν σαν βροχή τα βέλη και από πίσω τους ακροβολίζονταν το υπηκό. Αρκετοί Τούρκοι θανατώθηκαν και αρκετοί πιάστηκαν εχμάλωτοι. Έτσι τελείωσε η επίθεση αυτή την ημέρα. Με τον ερχομό της αυγής οι Τούρκοι οπλίστηκαν για επίθεση στο ορεινό μέρος της Μεγάλης Κόρτης, στο αυτοκρατορικό παλάτι. Ο Αυτοκράτορας σκέφτηκε το ακόλουθο τέχνασμα. Ζήτησε από τους Τούρκους να έρθουν διαπραγματευτές για να συμφωνήσουν κάτω από προϋποθέσεις σύμφωνο ειρήνης.
Αυτοί όμως ήρθαν και έκαναν με θράσος περιφρονητικές προτάσεις. Ο αυτοκράτορας σκέφτηκε τα λεγόμενα, τους προσέφερε πλούσιο γεύμα, ύστερα ανέβηκαν στα άλογά τους, ύπευσαν μέσα στην πόλη της Τραπεζούντας και κατασκοπεύοντας αντίκρισαν τα στρατεύματα, τα φορτωμένα ζώα, τα βόδια, τα πρόβατα, τα σπίτια γεμάτα τρόφιμα, τις γεμάτες αποθήκες, τις ιναποθήκες και τους πάγκους με τα κρέατα κάθε είδους και το τρεχόμενο νερό στα ριάκια. Κοντά στη μεγάλη πύλη από τους κρούνους να τρέχει νερό και χύνονταν στην παραλία. Μετά από αυτά που είδαν οι απεσταλμένοι, ο αυτοκράτορας τους έστειλε άπρακτους πίσω στον σφετεριστή Σουλτάνο. Του είπαν όλα όσα είδαν, όσα έμαθαν και άκουσαν, ο οποίος με μεγάλο μπελά άκουγε. Πληροφορημένοι οι κάτοικοι της περιφέρειας Χαλδίας και Ματσούκας ότι η Τραπεζούντα πολιορκείται από τους Τούρκους, τόλμησαν το βράδυ να ζυγώσουν ανυποψίαστοι στο στρατόπεδό τους. Άρπαξαν άλογα, δημιουργούν καταστροφές, παίρνουν εχμαλώτους, αναστατώνουν τους φύλακες, τρέποντάς τους σε φυγή. Όπου ο Σουλτάνος εξαγριώθηκε πολύ από αυτό το γεγονός. Ο αυτοκράτορας κατευθύνθηκε στον ιερό ναό της Χρυσοκεφάλου, όπου προσκύνησε τον Θεό. Έκλαιγε, παρακαλούσε, δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του, γονάτιζε, οικέτευε, απευθύνονταν προς την Παναγία, άκουσε επιτέλους μία φωνή. «Ανδρώνικε, η δέησή σου ακούστηκε. Εξόπλισε τον στρατό σου σε μάχη». Ξαφνικά ξέσπασε μία μεγάλη κακοκαιρία που συνοδεύονταν από κατακλυσμό, βροχή και χαλάζι. Και μία φοβερή αστραπή έπεσε με τέτοια δύναμη σε αυτήν την καλοκαιρινή νύχτα που τα μάτια των εχθρών τυφλώθηκαν και τους παρέλυσαν από φόβο. Αρκετοί πνίγηκαν από τους φουσκωμένους χυμάρους που κατέβαιναν από τα βουνά, αλυσίδα από βροντές ακούγονταν και χαλάζι έπεφτε εκείνη τη νύχτα πάνω στους Σελτζούκους Τούρκους. Οι Τούρκοι διασκορπίστηκαν. Ορισμένοι που δεν ήξεραν καλά τα μέρη εκείνα χάθηκαν και έπεσαν κατά λάθος στις χαράδες του Μύθριου Όρους και από τον πανικό τους συγκρούονταν μεταξύ τους. Αυτά συνέβαιναν στους άπιστους εχθρούς και αυτό το τέλος είχε η εκστρατεία τους εναντίον της Τραπεζούντας. Όσοι εχθροί δεν πρόλαβαν να φύγουν προς τα στενά περάσματα, τους βρήκαν οι Ματσουκαίοι και οι Χαλδαίοι και τους εξολόθρευσαν. Ο Μελίκ έφυγε προς την Κασάστη και έφτασε στο κουρατόριο. Όταν αντιλήφθηκαν αυτό, μερικοί μαχητές από την Ματσούκα επιτέθηκαν και τον έπιασαν εχμάλωτο. Το Σουλτάνο τον οδήγησαν δέσμιο στην Τραπεζούντα. Μόλις τον αντίκρισε ο αυτοκράτορας, τον υποδέχθηκε με σεβασμό και φέρθηκε με φιλανθρωπία στον εχμάλωτο Σουλτάνο. Υπέγραψαν νέα συνθήκη ειρήνης, ενώ η προηγούμενη συνθήκη ειρήνης, η οποία έπρεπε κάθε χρόνο ο βασιλές να του προσφέρει στρατιωτικές ενισχύσεις, χρηματικές εισφορές και δώρα, ακυρώθηκε. Αφού η νέα συνθήκη έγινε κάτω από αυτά τα γεγονότα, ο Σουλτάνος ξεκίνησε γρήγορα με τιμές το ταξίδι της επιστροφής. Όταν έφτασε στο Εικόνιο, όχι μόνο τη συνθήκη τήρησε, αλλά έστελνε κάθε χρόνο στον αυτοκράτορα τον Ανδρόνικο γίδωνα της Τραπεζούντας, αραβικά άλογα και διάφορα άλλα τιμητικά δώρα. Η ανεξαρτησία της Τραπεζούντας κράτησε μόνο μέχρι το 1230. Ο Τζελαλαντίν, σάχης της Χωράσμιας της Κεντρικής Ασίας, ανατολικά της Κασπίας, εισέβαλε στην Ανατολία, προκαλώντας ευθέως τον Σουλτάνο του Εικονίου, έχοντας κατακτήσει την Γεωργία από την δεκαετία του 1220. Ο Τζελαλαντίν ήταν τώρα γείτονας της Τραπεζούντας. Ο Ανδρόνικος θεώρησε ότι ήταν πια αδύνατο να κρατήσει ουδετερότητα. Συμμάχησε λοιπόν με τον Σάχη της Χωράσμιας, συμφωνώντας να τον βοηθήσει στον πόλεμο εναντίον των Σελτζούκων. Το 1231 ο Ανδρόνικος Γίδων συμμετέχει σε εκστρατεία στο πλευρό του Χωράσμιου ηγέμονα Τζελαλεντίν Μαγκομπίρτη εναντίον των Σελτζούκων και Ιτάτε. Η Τραπεζούντα έγινε πάλι υποτελής των Σουλτάνο του Εικόνιου. Η Ιβηρία και η Λαζική που ανήκαν στην επικράτεια της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, της οποίας
ανατολικό όριο ήταν η Σωτηρούπολης, αποσπάστηκαν και σχημάτισαν το 1230 το ανεξάρτητο βασίλειο των Ημερτετή. Ο πρώτος αυτοκράτορας, ο οποίος έκοψε χάλκινα νομίσματα που έφερε το όνομά του, ήταν ο Ανδρόνικος, ο πρώτος Γίδων. Μετά από 13 χρόνια βασιλείας, ο Ανδρόνικος πέθανε το 1235 και στον θρόνο τον διαδέχτηκε ο Ιωάννης ο πρώτος, ο μεγαλύτερος γιος του Αλέξιου πρώτου. Ο Ιωάννης ο πρώτος, μέγα κομνηνός αξούχος, ήταν πρωτότοκος γιος του Αλέξιου Μεγάλου Κομνηνού, ιδρυτή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας και της Θεοδόρας Αξούχενας, όνομα περσικής προέλευσης. Ήταν μικρής ηλικίας όταν πέθανε ο πατέρας του το 1222. Γι' αυτό ο θρόνος πέρασε στον σύζυγο της αδελφής του, Ανδρόνικο πρώτο Γίδων. Μετά τον θάνατο του γαμπρού του, το 1235 ο Ιωάννης ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο και είχε μικρή διάρκεια, τρίχρονη βασιλεία, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σκοτώθηκε το 1238 σε ιππικό ατύχημα στο τσιγκανιστήριο παίζοντας πόλο. Ένα είδος έφυπου γκολφ παιχνιδιού που συνήθιζε τότε η τραπεζουντιακή αριστοκρατία. Ο μικρός γιος του Ιωαννίκιος κυλίστηκε σε μοναστήρι και τον Ιωάννη διαδέχτηκε στον θρόνο ο αδελφός του, Μανουήλ ο πρώτος, μέγας Κομνηνός. Ο Μανουήλ ο πρώτος ήταν δευτερότοκος γιος του Αλέξιου πρώτου και της Θεοδόρας Αξούχενας και ένας από τους πλέον δραστήριους αυτοκράτορες. Ο χρονογράφος Μιχαήλ Πανάρετος τον ονομάζει στρατηγικότατον και ευτυχέστατον. Ο Μανουήλ διαδέχθηκε στον θρόνο τον αδερφό του Ιωάννη πρώτο Αξούχο. Υπήρξε αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1238 έως το 1263. Στη μάχη του Κιωσέ Ντάγ το 1242 οι ορδές των Μογγόλων συνέτριψαν την ηγεμονία των Σελτζούκων στη Μικρά Ασία. Τραπεζουντινές δυνάμεις πολέμησαν στη μάχη αυτή στο πλευρό των Σελτζούκων, οι δυνάμεις των οποίων υπέστησαν συντριπτική ήττα, ύστερα από την οποία το Σουλτανάτο του Ικονίου άρχισε να παρακμάζει. Η Τραπεζούντα έγινε υποτελής στους Μογγόλους. Τον Ιανουάριο του 1243 ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζούντα, όπου κατέστρεψε πολλά σπίτια. Ο Μανουήλ κατέλαβε προσωρινά την Σινόπη από το 1254 έως το 1258, αλλά το 1265 η πόλη περιήλθε υπό την εξουσία των Τουρκομάνων. Στο διπλωματικό πεδίο ανέπτυξε σχέσεις με τον Πάπα της Ρώμης και το 1253 ο Μανουήλ διαπραγματεύτηκε δυναστική συμμαχία με τον βασιλιά Λουδοβίκο της Γαλλίας, μέσω της οποίας ήλπιζε ότι θα εξασφαλίσει την βοήθεια των Σταυροφόρων εναντίον των Σελτζούκων και των Λασκαραίων της Νίκαιας. Η ευημερία του κράτους φαίνεται και από την περίφημη εκκλησία της Αγίας Σοφίας που κτίστηκε μεταξύ των ετών 1250 και 1260 επί της βασιλείας Μανουήλ στην Τραπεζούντα. Η καταστροφή της Βαγδάτης από τους Μογγόλους το 1258 είχε ως αποτέλεσμα να μετατοπιστούν βορειότερα οι εμπορικοί δρόμοι Δύσης-Ανατολής, περνώντας μέσα από την ίδια την Τραπεζούντα και τον Εύξεινο Πόντο, αντί για τη Μεσόγειο. Το εμπόριο άνθησε ιδιαίτερα αυτό του μεταξιού και το κράτος της Τραπεζούντας γνώρισε περίοδο πλούτου και ευημερίας. Ο Μανουήλ παντρεύτηκε 3 φορές και απέκτησε διάφορα τέκνα, 4 από τα οποία βασίλευσαν ύστερα από αυτό. Από την πρώτη σύζυγό του Άννα Ξυλαλόη, τραπεζουντινή ευγενή, απέκτησε τον Ανδρόνικο δεύτερο, ο οποίος τον διαδέχτηκε στον θρόνο. Από τη δεύτερη σύζυγό του, την Ιβηριανή πριγκίπισσα Ρουσουντάντ, απέκτησε την Θεοδόρα. Από την τρίτη σύζυγό, την Ειρήνη Συρίκαινα, άλλη τραπεζουντινή ευγενή, απέκτησε 4 παιδιά. Τον Γεώργιο, μία ανώνυμη κόρη που παντρεύτηκε τον βασιλιά Δημήτριο δεύτερο της Γεωργίας και άλλη ανώνυμη κόρη τον μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη Β. Το 1261
ο Μιχαήλ Παλαιολόγος ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη από την Λατινική Αυτοκρατορία. Απέτησε από τον Μανοήλ να εγκαταλείψει αυτός τις διεκδικήσεις του επί της Βυζαντινής διαδοχής, χωρίς όμως επιτυχία. Το 1261 αποκαταστάθηκαν επίσης οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Τραπεζούντας. Η νομισματοκοπία του Μανοήλ Μεγαλοκομνηνού παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ όλων των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Η νομισματική μεταρρύθμιση που οδήγησε στην έκδοση των Αργυρών Άσπρων και η εισαγωγή στην οικογραφία του Αγίου Ευγενίου, δύο στοιχεία που χαρακτήριζαν την νομισματοκοπία της αυτοκρατορίας έως το τέλος της ύπαρξής της. Τα ασημένια νομίσματα αναφέρονται αρχικά ως άσπρα, κυρμανουελάτα, και αργότερα ονομάζονται άσπρα κομνηνάτα. Στο εμπροστότυπο εικονίζεται ο αυτοκράτορας, ενώ στο οπισθότυπο ο Άγιος Ευγένιος, πολιούχος της Τραπεζούντας. Τα νομίσματα της Τραπεζούντας κυκλοφορούσαν ευρέως έξω από την αυτοκρατορία, ιδιαίτερα στην Γεωργία. Ο Μανουήλ γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1218, πέθανε τον Μάρτιο του 1263 στην Τραπεζούντα. Ο Ανδρόνικος ο Δεύτερος Μεγαλοκομνηνός υπήρξε αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από το 1263 έως το 1266. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ I από την πρώτη σύζυγό του, την τραπεζοντινή Ευγενή Άννα Ξυλαλόη. Κατά την διάρκεια των 3 ετών της βασιλείας του, η Τραπεζούντα βρίσκεται σε εποχή εμπορική και οικονομική ακμή. Στην Τραπεζούντα βρέθηκαν το 1263 και το 1264 δύο έμποροι από την Μασσαλία, προσκομίζοντας συστατική επιστολή του Καρόλου I De Anjou, κόμη της Προβυγγίας. Στα χρόνια της βασιλείας του Ανδρόνικου, η συνόπη που είχε απελευθερώσει ο πατέρας του έπεσε ξανά στα χέρια των Σελτζούκων το 1265. Ο Ανδρόνικος γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1240. Πέθανε άτεκνος στην Τραπεζούντα το 1266. Ο Γεώργιος ο Πρώτος διαδέχθηκε το 1266 τον μεγαλύτερο και ετεροθαλή αδελφό του Ανδρόνικο Β. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Μανουήλ I από τον γάμο του με την Ειρήνη Συρίκαινα, τραπεζοντινή Ευγενή. Προώθησε πολιτική εναντίον των αριστοκρατών και συμμάχησε με τον Κάρολ Ντε Ανζούρ και τους ανθενωτικούς εναντίον του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου. Γεγονότα τα οποία, μαζί με την αποτυχία του να παράσχει αποτελεσματική βοήθεια εναντίον των Μαμελούκων της Αιγύπτου, προκάλεσαν την οργή του επικυρίαρχου του Μογγόλου Ιλχάν Αμπακά. Ο Αμπακά, που ήταν σύμμαχος των Βυζαντινών, κάλεσε τον Γεώργιο να παρουσιαστεί μπροστά του. Την ίδια εποχή, σε μία εκστρατεία του κατά των Τουρκομάνων στο όρος Ταυρίδα τον Ιούνιο του 1280, στα νότια της επικράτειας της Τραπεζούντας, ο Γεώργιος προδίδεται από τους τοπικούς άρχοντες, εχμαλωτίζεται από τους εχθρούς του και χάνει τον θρόνο του. Τον αντικατέστησε ο μικρότερος αδερφός του, Ιωάννης ο Δεύτερος. Το 1284 ο Γεώργιος εισέβαλε στην Τραπεζούντα προσπαθώντας να ανακτήσει τον θρόνο. Ιτήθηκε όμως πάλι και καταστράφηκαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του. Ο ίδιος κατόρθωσε να διαφύγει και για κάποιο διάστημα περιπλανιόταν στα βουνά. Έκτοτε τίποτε δεν είναι γνωστό για αυτόν. Ο ιστορικός Μιχαήλ Πανάρετος τον χαρακτήρισε πλάνο, επειδή στα τελευταία χρόνια της ζωής του περιπλανιόταν εξόριστος. Από άγνωστο γάμο ή ερωμένη, ο Γεώργιος είχε κόρη αγνώστου ονόματος, η οποία παντρεύτηκε Γεωργιανό Ευγενή. Άλλη κόρη ή αδελφή του παντρεύτηκε τον βασιλιά Δημήτριο Δεύτερο της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1255 στην Τραπεζούντα. Ο Ιωάννης ανέβηκε στον θρόνο όταν ο μεγαλύτερος αδερφός του αυτοκράτορας Γεώργιος συνελήφθη από τον Μογγόλο Ιλχάν Αμπακά. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του αυτοκράτορα Μανοήλ I και της τρίτης συζύγου του, της τραπεζοντινής Ευγενούς Ειρήνης Σαρίκαινας.
Εν τω μεταξύ, ο Γεώργιος, ο πρώην αυτοκράτορας, αφέθηκε ελεύθερος και με την υποστήριξη των οπαδών του διεκδίκησε τον θρόνο. Ο Ιωάννης τελικά κατάφερε να καταστήλει την εξέγερση και να διατηρήσει τον θρόνο του. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του έντονες ήταν οι θρησκευτικές προστριβές και η στάση απέναντι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Την εποχή εκείνη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε διαιρεθεί σε ανθενωτικούς που δεν θέλουν την ένωση και σε ενωτικούς που θέλουν την ένωση με την Καθολική Εκκλησία. Οι ανθενωτικοί κύκλοι του Βυζαντινού κόσμου έβλεπαν τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας γνήσιο απόγονο της δυναστείας των Κομνηνών, ως κατάλληλο προστάτη της Ορθοδοξίας και υποψήφιο για τον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Ο ενωτικός Βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Παλαιολόγος, για να αποτρέψει τον κίνδυνο που παρουσίαζε ο Τραπεζούντιος αυτοκράτορας για τον θρόνο του, προσέφερε στον Ιωάννη το χέρι της τρίτης κόρης του Ευδοκίας. Στάλθηκε Βυζαντινή πρεσβεία στην Τραπεζούντα με στόχο να πείσει όχι μόνο τον Ιωάννη, αλλά και τους υπόλοιπους αξιωματούχους του βασιλείου του. Η αριστοκρατία της Τραπεζούντας αντέδρασε και τελικά δεν δέχτηκε την πρόταση αυτή της πρεσβείας λόγω των εσωτερικών προστριβών που συνέβαιναν μεταξύ των ευγενών της Τραπεζούντας. Στο διάστημα αυτό η ετεροθαλής αδελφή του Ιωάννη Θεοδώρα κατέφυγε στην Γεωργία και προσπάθησε να πείσει τον βασιλιά της Γεωργίας να καταλάβει την Τραπεζούντα. Φαίνεται όμως ότι οι επαφές με την Κωνσταντινούπολη συνεχίστηκαν. Ένας Πόντιος Ευγενής, που οι πηγές τον ονομάζουν Παπαδόπουλο, επαναστάτησε και εχμαλώτησε προσωρινά τον Ιωάννη. Μετά την ελευθέρωσή του, ο Ιωάννης δέχθηκε την πρόταση επιγαμίας του Μιχαήλ, όπου του αποδόθηκαν τιμές αντίστοιχες του βυζαντινού τίτλου του Δεσπότη. Κατά την επίσκεψή του και ύστερα από διαπραγματεύσεις, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον έπεισε να εγκαταλείψει τον τίτλο Αυτοκράτορ και Απόλυτου Μονάρχη των Ρωμαίων, ο οποίος εξ ορισμού είχε βλέψεις κατά της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωάννης απάντησε ότι ακολουθούσε απλώς το προηγούμενο που είχε διαμορφωθεί από τους προκατόχους του και ότι η αριστοκρατία της Τραπεζούντας δεν θα του επέτρεπε να αποποιηθεί τον παραδοσιακό τίτλο. Επιστρέφοντας στην Τραπεζούντα, ο Ιωάννης ο Δεύτερος εγκατέλειψε τον τίτλο του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων και πήρε τον νέο τίτλο του «Εν Χριστώ του Θεού πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής Ιβύρων και Περάτειας». Καθώς οι Μεγαλοκομνηνοί κυριάρχησαν σε τμήματα της Μικράς Ασίας Ανατολής, Γεωργίας, Λαζικής, Ιβυρίας και Περάτειας, ονομάζονταν οι επαρχίες στην απέναντι ακτή της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή στην Νότια Κρυμαία. Από την εποχή αυτή, οι αυτοκράτορες της Τραπεζούντας και οι οικογένειές τους άρχισαν συστηματικά να αυτοκαλούνται Μεγάλοι Κομνηνοί. Έκτοτε υποχρεώθηκε και επικράτησε το έμβλημα της αυτοκρατορίας ο μονοκέφαλος αετός, χρυσός σε κόκκινη σημαία, έναντι του δικεφάλου. Κατά την διάρκεια της απουσίας του Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη, ο γαμπρός του Δαβίδ ο έκτος Ναρίν, βασιλιάς του Γεωργιανού Βασίλειου τον Ημερέτη, εκμεταλλεύθηκε την κατάσταση και προσπαθώντας να επιβάλει γεωργιανή επιρροή στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, πολιόρκησε την Τραπεζούντα. Παρότι απέτυχαν να κατακτήσουν την πόλη, οι γεωργιανοί κατέλαβαν αρκετές επαρχίες και βοήθησαν την Θεοδώρα, ετεροθαλή αδερφή του Ιωάννη, κόρη του Μανουήλ και της γεωργιανής συζύγου του Ρουσουντάντ, να αναρριχηθεί στον θρόνο το 1284. Μετά την σύντομη βασιλεία της Θεοδώρας, ο Ιωάννης ανακατέλαβε το 1285 την Τραπεζούντα και βασιλεύει για δεύτερη φορά. Οι Τουρκομάνοι άρχισαν να αποτελούν σημαντική απειλή. Εκμεταλλευόμενοι εσωτερικές διαμάχες και τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την γεωργιανή εισβολή από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Ιωάννη και της Θεοδώρας, έδωσαν την ευκαιρία στους Τουρκομάνους να καταλάβουν και να λαιλατίσουν την περιοχή Χαλιβία, η οποία φημίζονταν για τα πλούσια μεταλλεία της και λίγο αργότερα κατέλαβαν και την Κερασούντα.
Άγγλοι επίσημοι απεσταλμένοι στην αυλή των Μογγόλων πέρασαν από το εδάφη του Ιωάννη το 1290. Το 1991 ο Πάπας Νικόλαος ο IV έστειλε στον Ιωάννη δύο επιστολές, παρακαλώντας τον να προσχωρήσει στον καθολικισμό, να συμμετάσχει σε μία σταυροφορία για την ανάκτηση των Αγίων Τόπων και να αναλάβει ως πρεσβευτής της χριστιανοσύνης στους Μογγόλους. Παρότι ο Ιωάννης δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Πάπα, διατήρησε καλές σχέσεις με τους δυτικούς εμπόρους. Από το γάμο του με την Ευδοκία Παλαιολογίνα, ο Ιωάννης απέκτησε δύο γιους, τον Αλέξιο Δεύτερο που τον διαδέχτηκε ως αυτοκράτορας και τον Μιχαήλ. Έκοψε νομίσματα μαζί με τον γιο του Αλέξιο Β' Μέλια Κομνηνό. Ο Ιωάννης ο Δεύτερος, ο Μέγας Κομνηνός, γεννήθηκε το 1262 και βασίλευσε 18 χρόνια, από το 1280 έως το 1297. Πέθανε στα Λίμνια στις 16 Αυγούστου το 1297. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα Τραπεζούντα και θάφτηκε μέσα στο ναό της Παναγίας Χρυσοκεφάλου. Πρεσβύτερη κόρη του Μανουήλ I, μεγάλου Κομνηνού, αυτοκράτορα της Τραπεζούντας και της Γεωργιανής πριγκίπισσας Ρουσουντάν των Βαγρατιδών Ιβηρίας, κόρη του Γεώργιου IV της Γεωργίας, καθώς και ετεροθαλής αδελφή με τον μετέπειτα αυτοκράτορα Ανδρώνικο II, Γεώργιο και Ιωάννη II. Τον Αύγουστο του 1284 η Θεοδώρα κατέλαβε τον θρόνο της Τραπεζούντας με την βοήθεια του συγγενού της Γεωργιανού βασιλιά της Ημερέτη, Δαβίδ, παίρνοντας την εξουσία από τον ετεροθαλή αδελφό της Ιωάννη τον Δεύτερο, Μέγα Κομνηνό. Η βασιλεία της ήταν σύντομη, στην διάρκεια της οποίας έκοψε νομίσματα αργυρά και χάλκινα, που αναφέρουν τη μορφή της αυτοκράτηρας. Ήταν η μόνη αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας που έκοψε νομίσματα. Ακολούθησε φιλογεωργιανή, αντιμογγολική και εν μέρη αντιβυζαντινή πολιτική. Το 1285 ο Ιωάννης ο Δεύτερος, που είχε καταφύγει στην Τρίπολη του Πόντου, ανασυγκρότησε τις δυνάμεις του, ανέτρεψε την Θεοδώρα και ανεκατέλαβε τον θρόνο. Η Θεοδώρα κατέφυγε στη Γεωργία, πατρίδα της μητέρας της, όπου παρέμεινε έως τον θάνατό της αρχές του 14ου αιώνα. Η μοίρα της μετά την αποκατάσταση του Ιωάννη είναι άγνωστη. Η Θεοδώρα Μεγάλη Κομνηνή ήταν αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας από το 1284 έως το 1285. Γεννήθηκε το 1248, πιθανότατα στην Τραπεζούντα.